Μαζί μας σήμερα η κυρία Αλεξία Χατζηπαρασίδου, κλινική εμβριολόγος, διαπιστευμένη στο ΕΣΡΕ, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ανθρώπινη Αναπαραγωγή και διευθύντρια εργαστηρίου μονάδα υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Καλώ ορίσατε λοιπόν στην εκπομπή μα, κυρία Χατζηπαρασίδου. Καλώ σα βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σημερινή μα κουβέντα θα είναι για την πρόληψη προγενετικού ελέγχου. Υπάρχει κάτι τέτοιο που πρέπει να κάνουμε, ένα ζευγάρι. Που θέλει να μπει στη διαδικασία σύλληψη. Πρέπει να υπάρχει. Το ζευγάρι το οποίο θέλει να προσπαθήσει για να κάνει ένα παιδάκι, πρώτα θα σκεφτεί αν έχει κάποιο ιστορικό. Υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μα που έχουν ήδη κάποιε ανησυχίε, κάποιο ιατρικό ιστορικό, όπω στην περίπτωση του άντρα, ιστορικό με κρυψορχία, κάποια επέμβαση χρυσοκύλη. Σε αυτή την περίπτωση, φυσικά, ο άντρα καλό είναι να κάνει μια εξέταση σπέρματο για να δει το επίπεδο τη γονιμότητά του. Ανάλογα και μια γυναίκα μπορεί να έχει κάποιο ιστορικό, με κάποιες κίστη, κάποια επέμβαση, κάποια νομιώματα. Καλό είναι να επισκεφτεί το γιατρό τη για να επιβεβαιώσει ότι υπάρχουν τα δεδομένα, έτσι ώστε να μπορέσει να προσπαθήσει για να αποκτήσει ένα παιδί με καλέ πιθανότητε. Πάρα πολύ ωραία. Η διατροφή και το lifestyle τη σημερινή κοινωνία παίζει ρόλο. Όλα παίζουν τον ρόλο του και οι επιστημονικές, τα επιστημονικά αποτελέσματα τον τελευταίο χρόνο, τα τελευταία χρόνια, όλο ένα και περισσότερο, υποδεικνύουν ότι τελικά ό,τι τρώμε είμαστε. Άρα λοιπόν και τα οάρια και τα σπερματοζωάρια, που δεν είναι άλλο από κύτταρα του σώματό μα, περιγράφουν στην ουσία μέσα από τη δυναμική του την υγεία του, του, καθένα μας. Άρα λοιπόν ένας νέος άνθρωπος, ναι είναι νέος και άρα έχει καλές πιθανότητες στο σπέρμα του και το σπίτι του, του να είναι καλό, αλλά αν έχει επιβαρύνσεις όπως καπνό, ε, έλλειψη άσκησης, μπορεί αυτά από μόνο τους να επιβαρύνουν τη γονιμότητα και από ενδυνάμει γόνιμος να γίνει ενδυνάμει υπογόνιμος. Γι' αυτό σε αυτά τα ζευγάρια θα πρότεινα οπωσδήποτε να, να δουν το επίπεδο ζωής τους, για να μπορέσουν να μεγιστοποιήσουν την πιθανότητα να κάνουν μόνοι του μία σύλληψη χωρί τη βοήθεια ενό εργαστηρίου υποβοηθούμηνη αναπαραγωγή. Άρα τι πρέπει να κοιτάξουν. Πρέπει να δούνε αν καπνίζουν, να το αποφεύγουν. Τώρα χρειάζονται τα κύτταρα αυτά που λέγονται Οάρια και Σπρώμα τα Το κάπνισμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την υπογονιμότητα. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την υγεία του ανθρώπου και άρα συνεπώ επηρεάζει, συνεπώς επηρεάζει και την αναπαραγωγική του υγεία με έναν τρόπο ξεκάθαρα αρνητικό. Mm. Ναι, θα.

πρόωρους τοκετούς, δηλαδή δεδομένα τα οποία επιβεβαιώνουν ότι τον καιρό που θέλουμε να αποκτήσουμε ένα παιδάκι και στο όνομα της ασφαλούς εγκυμοσύνης αλλά και της γρήγορη επίτευξη τη, θα πρέπει να νοιαστούμε λίγο για τη σωματική μας υγεία. Να προσέξουμε τη διατροφή μας, να προσέξουμε με ισορροπημένη, δηλαδή, την δηλαδή φύ... διατροφή με περισσότερα λαχανικά, φρούτα και λιγότερο κόκκινο κρέα. Ε, ελέγχω και την πηγή του κρέατος γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν όλα αυτά τα ιστρογόνα στα κρέατα τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τον άξονα τον αναπαραγωγικό μας και άρα και τη δυνατότητα να παράγουμε καλά σπραγματοζωάρια ή καλά οάρια άθληση. Οι νέοι τώρα τελευταία αθλούνται περισσότερο, αλλά άθληση χωρί ανθρωγόνα, ε, χωρί όλου αυτού του χωρίς... ενισχυτικού παράγοντε για την Η μειώδη. υπερβολική άσκηση θα έχει αντίθετα αποτελέσματα. Φυσικά. Κάθε τι υπερβολικό έχει το αντίθετο. Οπότε όλα με μέτρο αυτό κάθε είναι το υπερβολικό. Δηλαδή. Κάθε το υπερβολικό έχει. Ό,τι καταπονεί το σώμα Καταπονεί την ψυχή, καταπονεί και τους γαμέτες και το άρα και τα σπέρματοζοάρια. Άρα λοιπόν θα κοιτάξουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες όπου το σώμα μας θα ανθίσει. Μέσα από τη διατροφή, μέσα από την άσκηση, μέσα από τη θετική σκέψη. Ό,τι ανθίζει και βοηθάει την ψυχή μας, βοηθάει το σώμα μας, βοηθάει και τους, και την, και την, και την, τους γαμέτες, το οάρια και τα σπέρματοζοάρια. Το άγχος άρα είναι κακό σιωνός. Σε ναι. πολλά πράγματα, αλλά μάλλον και συγκεκριμένα στη έχει, έχει δύο διαστάσει το άγχο. Είναι το άγχο το τοξικό, το οποίο με, με απο, προ, προσανατολίζει, με απορυθμίζει, και το άγχο το παραγωγικό, όπου θέλω να κάνω πράγματα και μέσα από αυτό τα διεκδικώ. Άρα δεν είναι ανάγκη να κοιτάξουμε το άγχο μόνο από την αρνητική του μεριά. Μπορεί και αυτό, να είναι ναι, γιατί με κινητοποιεί το άγχος. Δεν με αφήνει να είμαι στην αδράνεια, θέλω κάτι και αγχώνομαι πώς να το πετύχω. Άρα ας μην δώσουμε μόνο σκυρά χρώματα στο το άγχος. άγχος. Ας, και αυτό είναι μέρος μιας διαδικασίας. Mm -hmm. Οι έξτρα βιταμίνες βοηθάνε. Αν δεν μπορώ να πάρω τις βιταμίνες σας που χρειάζονται από τη διατροφή μου, ε, είναι καλό ή προτείνεται να πάρω... Και σκεδάσματα. εδώ μπαίνει το θέμα τη υπερβολή, γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπω ότι υπάρχει μια υπερκατανάλωση. Προφανώ δεν μπορούν να αντικαταστήσουν οι βιταμίνε μια υγιή και ισορροπημένη διατροφή. Φυσικά, φυσικά όμω ειδικά για του άντρε που έχουν στοιχεία υπογονιμότητα, αλλά εμεί δεν μιλάμε τώρα για του υπογόνιμου mm -hmm. άντρε. εκεί φαίνεται ότι έχει μια, μια θετική επίδραση. Μπορεί κάποιε μικρέ ελήψει στι βιταμίνε, σύγχρονα στοιχεία να καλυφθούν και έτσι λοιπόν να ενισχυθεί ένα σπέρμα το οποίο δείχνει χαρακτηριστικά και στοιχεία υπογονιμότητα. Πάντω όλα με μέτρο. Όλα με μέτρο. Τα ρούχα. Μπορούν να επηρεάσουν. Σαφώ. Ιδίω στου άνδρε. Τα τελευταία χρόνια που χρησιμοποιούν όλο και πιο σφιχτά εσόρουχα, δημιουργούν αυτό μία. φέρνουν πιο κοντά του όρχε στο σώμα και άρα αλλάζει η θερμοκρασία των όρχεων και αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την γονιμότητα και τη σπερματογένεση. Γι' αυτό και η γενική συμβουλή είναι ότι πέρα από την άσκηση και όλα αυτά, τα εσόρουχα θα πρέπει να είναι. Μόνο τα εσόρουχα ή και τα παντελόνια. Καλό είναι και τα παντελόνια, να μην είναι τα τόσο σφιχτά, Έτσι δηλαδή. ώστε να μην έρχον, να έρχονται τόσο κοντά στο σώμα. Οι κλείνοντας, ε, να πούμε ότι η έμβριολα άρα μας προτείνει και μα συμβουλεύει ότι μια ισορροπημένη διατροφή είναι το ιδανικό και ότι όλα με μέτρο. Και ψυχραιμία. Και ψυχραιμία, πολύ σωστά. Ε, Μία τελευταία ερώτηση. Πόσο καιρό πριν ε, πρέπει να προσπαθεί ένα ζευγάρι πριν να απευθυνθεί σε ειδικό. Εδώ ισχύει ότι, ισχύει ότι δίνεται από τις γενικές οδηγίες. Ένα ζευγάρι που έχει μια ηλικία μέχρι 35 ετών η γυναίκα, μπορεί να αφήσει μέχρι και ένα χρόνο προσπαθειών πριν αναρωτηθεί αν κάτι δεν πάει καλά και προβεί σε μια αυτό που λέμε διερεύνηση. Αν όμως η ηλικία της γυναίκας ήδη έχει ξεπεράσει τα 35 και πλησιάζει στα 40, τότε ο χρόνο. χρόνος είναι έξι μήνες ή και λιγότερο, γιατί εκεί λίγο πιέζει ο χρόνος και οι αγωνίες περισσεύουν. Αυτό όμω με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα αυτό γίνονται συχνές ερωτικές επαφές, ότι υπάρχει μια συχνότητα επαφών, η οποία λίγο πολύ Είμα είναι στις δύο με 3 φορές τη βδομάδα. Άρα λοιπόν έχει νόημα να λέμε ότι προσπαθούμε όταν υπάρχει και μια σεξουαλικότητα, ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Θα είμαστε μαζί πάλι την επόμενη εβδομάδα με ένα καινούργιο θέμα, την υπογονιμότητα. Είμαι στη διάθεσή σας. Να είστε καλά.